Μια διαφορετική επίσκεψη είχαν σήμερα οι ασθενεί του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Νομίζω ότι μέσα στην δύναμη τη ανθρώπινη ψυχή υπάρχει και η ιστορία τη Η Οιθοποιοί από το θέατρο Ριάλτο έκαναν τι κλίνε θεατρικό ανίδη και έδωσαν μια μοναδική παράσταση αποκλειστικά για του νοσηλεύόμενου. Ε, θεωρήσαμε υποχρέωση μα να βρούμε δράσει που να προσφέρουμε. Στοιχεία πολιτισμού και εκτό τη αίθουσα του θεάτρου. Δεν πρόκειται για μια φιλανθρωπία όπω το έχουμε στο μυαλό μα συνήθω. Γιατί κάποτε. Παρισφρή ή κάτι ή άλλο στη λέξη φιλανθρωπία. Είναι θεατρική παράσταση. Με τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Υγεία, τη Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και με την Οικονομική Χορηγία Φαρμακευτική Εταιρεία, δύο ηθοποιοί επισκέπτονται κάθε φορά ένα θάλαμο ή και ένα ασθενή και παραθέτουν μια λίστα με έργα τη παγκόσμια λογοτεχνία που καταπιάνονται με συγκεκριμένα θέματα. Την υπομονή, τον έρωτα, την αγάπη, το όνειρο και τη δύναμη τη ανθρώπινη ψυχή. Ψυχής. Η πρωτοτυπή ιδέα όπου καλλιτέχνες απαλύνουν με ένα ήπιο, μη επεμβατικό τρόπο τον πόνο των ασθενών ξεκίνησε στην Αθήνα όταν ο εμπνευστής της, κοινοθέτης Ηλίας Κουνέλλας χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο.